Σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατές, θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με την ενοριακή ζωή και δράση στον χώρο της ελληνικής ομογένειας. Πρώτος μας σταθμός, ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Φλάσινγκ της Νέας Υόρκης.
Είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα να καλωσορίσουμε στην κοινότητά μας τον πατέρα Νικάνορα Παπανικολάου, ο ηγούμενος της Ιεράς Σταυροφυγιακής Μονής της Αγίας Τριάδος Σπαρνού Ολύμπου και πνευματικός της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία, καθώς επίσης και εκπροσώπους της αδελφότητας στην ενορία της. Αντιπροσωπεύουν το μόνο χριστιανικό κανάλι της τηλεοράσης, το 4Ε, το οποίο πολλοί από εμάς το βλέπουμε μέσω του διαδικτύου. Έχουν πάρα πολύ ωραία προγράμματα και πράγματι είναι ευλογία για την κοινότητα του Αγίου Νικολάου να καλωσορίσουμε τον πατέρα Νικάνορα, ο οποίος θα ήθελε να μοιράσει μερικές σκέψεις μαζί σας. Ευχαριστούμε. Σεβαστέ Πάτερ Παύλο, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή την οποία αισθανόμαστε και εγώ προσωπικά, αλλά και η συνοδεία που με συνοδεύει σε αυτό το ταξίδι εδώ στην Αμερική, στον τόπο που ζείτε, για να βιντεοσκοπήσουμε τις δράσεις, τη ζωή, αλλά και την πίστη όλων ημών των χριστιανών που ζείτε εδώ στην Αμερική. Δοξάζουμε τον Θεό που μας δίνει αυτή την ευκαιρία να έρθουμε εδώ κοντά σας. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, όπως επίσης και το Σεπτό Ποιμενάρχη σας, τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κύριο Ελπιδοφόρο, για τη σεπτήδουσα ευλογία να έρθουμε εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, να δούμε τη ζωή σας, αλλά όμως και όλα αυτά να τα δείξουμε μέσω του τηλεοπτικού καναλιού 4Ε, το οποίο είναι εκκλησιαστικό κανάλι στην Ελλάδα. Μέσω αυτού του καναλιού λοιπόν, όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον πατέρα Παύλο, τον ιερατικό προϊστάμενο αυτής της ενορίας που με πολύ αγάπη μας δέχτηκε σήμερα να συλλειτουργήσουμε εδώ στον περικαλή ναό σας και να θαυμάσουμε την αγάπη όλων σας, την αγάπη για το Θεό, την αγάπη για την Εκκλησία, διότι αυτή σας η αγάπη δημιουργεί αυτή τη ζωντανή ενορία εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Είδαμε ένα περικαλή ναό, είδαμε έναν ευσεβέστατο ιερέα να λειτουργεί, είδαμε τα παιδάκια μέσα στο ιερό να διακονούν με πολλή ευλάβεια, είδαμε τους αγαπητούς ιεροψάλτες σας να ψέλουν με βυζαντινή μελωδία όλους τους ύμνους της Εκκλησίας μας, αλλά κυρίως είδαμε όλους εσάς να συμμετέχετε στη Θεία Λειτουργία με πολλή ευλάβεια, ευσέβεια, αγάπη και πίστη στο Θεό. Σας ευχαριστούμε για όλα αυτά τα οποία μας δώσατε την ευκαιρία σήμερα να δούμε και να ξέρετε ότι όλα αυτά όταν μεταδοθούν από τον τηλεοπτικό σταθμό, τον εκκλησιαστικό, την 4Ε, θα χαρεί όλος ο ευσεβής λαός του Θεού βλέποντας αυτή σας την αγάπη και την πίστη. Χριστός Ανέστη και Πρόλαβα, και της εντισμή μας της ζωής μας, έχω γεννηθεί στην Κρήτη και ήρθα εδώ πολύ μικρή και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε, καλώς ήρθατε και καλή διαμονή να έχετε εδώ, ο Θεός πάντα μαζί σας και να μας ξανάρθετε, να μάθετε το δρόμο τώρα, να έρχεστε συχνά. Είστε η πρεσβυτέρα του Πατρός Παύλου. Ναι, πώς είναι η ζωή στην ενορία εδώ? Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο να έρχεται. Οι Έλληνες έρχονται στο ναό, συμμετέχουν στις ακολουθίες? Ναι, εδώ επειδή ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν είναι ορθόδοξη, θέλουμε να βρισκόμαστε κοντά στην πίστη μας, κοντά στις εκκλησίες μας. Ερχόμαστε εδώ για όλες τις εκδηλώσεις που έχει η εκκλησία μας και είναι η παρηγοριά μας εδώ που είμαστε εδώ. Ναι. Είδαμε και πολύ κόσμο να κοινωνάει των Αγράνων Μυστηρίων. Νιώθει την ανάγκη ο κόσμος να συμμετέχει έτσι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να κοινωνάει. Ναι, ναι, αυτό το βλέπουμε και όχι μόνο στη δική μας την Εκκλησία, στον Άγιο Νικόλαο, σε όλες τις Εκκλησίες της Αμερικής, αν πάτε, θα δείτε ότι όλοι
προετοιμάζονται με, βέβαια με, με την εξομολόγηση, με την νηστεία και κοινωνάμε και ευχόμαστε ο Θεός να μας βοηθεί και να μας, να μας έχει κοντά Του. Το κέντρο της ζωής μας είναι η Εκκλησία μας, αυτό είναι. Έχουμε πολλά χρόνια, έχουμε έρθει από το 56 και εδώ καλά είμαστε, παιδιά κάναμε, εγγόνια έχουμε, σε εργοστάσια δουλεύαμε τα χρόνια εκείνα. Τώρα είμαι χαοσύπα. Τα παιδιά μου δουλεύουν, τα εγγόνια μου δουλεύουν. Εκπροσωπούμε τον Σύλλογο Ευρυτάνων Αμερικής, ιστορικό σύλλογο που ιδρύθηκε το 1912 από τους πρώτους μας μετανάστες εδώ, ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή. Πρώτα στη Μητροπολιτική Νέα Υόρκη και μετά σιγά σιγά φτάσανε ως εδώ. Η κυρία Κουτσούκη είναι η γραμματέας μας πολλά χρόνια και μεγάλη χορηγός του Συλλόγου, όπως και τα αδέρφια της, ο Σταύρος και ο Παναγιώτης. Οι Ευρυτάνες εδώ έχουν το χαρακτηριστικό της καλής διατήρησης της οικογένειας, ακόμα και στα δισέγγονά τους σήμερα, παραδοσιακοί. Κρατούν με ό,τι ήρθανε σύμβολο στην πατρίδα και εδώ και το περνάνε και στα παιδιά τους. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτή την επίσης δυνατότητα η εικόνα μας να θησαυρίζεται στο ναό του Αγίου Νικολάου και όπως λέει ο πατέρας Παύλος, ο Άγιος Νικόλαος και η Παναγία είναι μαζί πάντα, τυχαίνει να είναι μαζί πάντα. Έχουμε πολλά μέλη ενεργά και μέλη τα οποία λόγω ηλικίας τώρα, γιατί οι περισσότεροι σύλλογοι από αυτή την εποχή ίδρυσης σιγά σιγά υποχωρούν ως προς τον αριθμό, αλλά και με τα καινούργια μέσα θα συντηρηθεί, θα διατηρηθεί. Οι Ευρυτάνες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000 το λιγότερο στη Νέα Υόρκη. Και επίσης πάρα πολλοί Ευρυτάνες είναι και στο New Jersey και North και South Carolina. Αγαπητοί τηλεθεατές, βρισκόμαστε σε μία ζωντανή πραγματικά ενορία. Είμαστε εδώ στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν ήρθαμε από την Ελλάδα, είχαμε περιέργεια. Άραγε πώς είναι οι ναοί, ποια είναι η λειτουργική ζωή, πώς ζουν εδώ οι Έλληνες στην ξενιτιά. Και βλέπουμε με πολύ πολύ χαρά ότι οι άνθρωποι εδώ κρατούν καλύτερα από εμάς στην Ελλάδα τις παραδόσεις, την πίστη, τα έθιμα και είναι μεταξύ τους ενωμένοι και αγαπημένοι. Εδώ στην ενορία του Αγίου Νικολάου που βρισκόμαστε έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ευλογία και τιμή να μας ξεναγεί στο ναό και να μας ομιλήσει ο προϊστάμενος του ναού, ο πατέρας Παύλος, ο οποίος είναι η καρδιά της ενορίας, όπως και σε κάθε ναό, σε κάθε κοινότητα εδώ στην Αμερική. Ο πατήρ Παύλος χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα για την ευλάβειά του. Χαρήκαμε διότι είχαμε την ευλογία να συλλειτουργήσουμε μαζί του και σήμερα τον έχουμε κοντά μας να μας μιλήσει για το ναό του. Πάτερ Παύλο, την ευχή σας. Του Κυρίου και της Παναγίας μας, καλώς ήρθατε, Πάτε. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε να ακούσουμε την εμπειρία σας εδώ στην Αμερική, στην ενορία σας, στο ναό σας. Ναι. Ο ναός του Αγίου Νικολάου, ασφαλώς ιδρυτής της Εκκλησίας είναι ο Χριστός μας, αλλά σαν ενορία ιδρύθηκε το 1955 και σε μια μικρή εκκλησούλα που δεν απέχει πολύ μακριά από εδώ. Αυτή η εκκλησία τώρα έχει γίνει Ρώσικη Ορθόδοξη Εκκλησία και το 1971 μετακόμισε ο ναός, φύγαμε από την μικρή εκκλησούλα και ήρθαμε εδώ
Και οι πρωτοπόροι μας έκτισαν ένα μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Νικολάου αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και το παρακλήσι αυτό αφιερωμένο στους Αγίους Αναργύρους. Αυτό ήταν κατά το 1971. Μαζί με το ναό κτίστηκε και το σχολείο. Το σχολείο ονομάστηκε Βασίλειος Σπυρόπουλος, διότι ήταν ένας πάρικος ο οποίος έδωσε ένα ποσό χρήματα και έτσι μπόρεσε το σχολείο να κάνει την αρχή του. Η κοινότητα του Αγίου Νικολάου έχει μεγάλη ευλογία, διότι έχουμε καλούς ανθρώπους, πιστούς, παροδοσιακούς ανθρώπους, ορθόδοξοι, και έτσι υπάρχει μια συνέχεια από το 1955 μέχρι και σήμερον, υπάρχει μια άνοδο στην κοινότητα, και αυτό νομίζω οφείλεται πολύ διότι δεν έχουμε αλλάξει πολλούς προϊσταμένους. Είμαι ο τέταρτος προϊστάμενος από το 1955. Ήταν μόνο τρεις πριν από μένα. Και έτσι υπάρχει μια συνέχεια, υπάρχει μια βάση. Και μπορέσαμε να χτίσουμε το σχολείο, η κοινότητα να γνωρίζεται για την παιδεία. Έχουμε σχολείο το οποίο λειτουργεί από πρώην υπηαγωγείο μέχρι και την 8η τάξη και έχουμε κάπου, θα έλεγα, 550 παιδιά που φοιτούν στο σχολείο μας. Το έργο του σχολείου είναι να μεταδώσουμε και να λαμπαδεύσουμε τις παραδόσεις μας, τις ελληνικές ορθόδοξες παραδόσεις, να μάθουν τα παιδιά να ομιλούν ελληνικά. Και όταν βλέπουμε πως έχουμε παιδιά τρίτης και τετάρτης γενεά εδώ στην Αμερική και να ομιλούν και να ψάλουν και να τραγουδούν στα ελληνικά, είναι μεγάλη χαρά για μας αυτό. Και έτσι αισθανόμεθα πως έχουμε κάπως επιτύχει στον στόχο μας σαν κοινότητα. Μαζί με το ημερήσιο σχολείο έχουμε και το σαββατιακό σχολείο για ελληνικά. Έχουμε κάπου 100 παιδιά εκεί. Και επίσης το κατηχητικό σχολείο που λειτουργεί κάθε Κυριακή. Και έχουμε και εκεί κάπου 120 παιδιά είναι που έρχονται στο κατηχητικό σχολείο. Και στο πνεύμα το Άγιο του Κύριου του Ζωμιών, τον εκπατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιός ημνος κινούμενον και συνδοξαζόμενον το καλείς διά τους προφητών, εις μίαν Αγία και Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογούμεθα εις άξιον των Αγιών, προς το Θεόν και ζωή του μέλλοντος αιώνας. Αμήν. Μιλήστε μας και για την ζωή τη λειτουργική εδώ, Πάτρε. Σήμερα είναι το Αγίου Χριστοφόρου, ναι, και είχατε λειτουργία. Είχαμε μπορεί λειτουργία το πρωί. Ναι, να θεωρείτε ότι είναι καθημερινή ημέρα, ναι, και όμως εσείς είστε εδώ, ναι, στο καθήκον σας, στην Αγία Τράπεζα. Έρχονται οι άνθρωποι, εκκλησιάζονται. Πάτερ μου, δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε να κρατήσουμε κάπως μια λειτουργική ζωή μαζί με τον πατέρα Αριστίδη. Λειτουργούμε, δεν μπορώ να πω καθημερινώς, αλλά λειτουργούμε στις μεγάλες γιορτές των Αγίων μας, όπως και σήμερα θα λειτουργήσουμε αύριο της Μέσο Πεντηκοστής. Λειτουργήσαμε της Αγίας Ειρήνης την περασμένη εβδομάδα και ασφαλώς κάνουμε και παράκληση στην Παναγία κάθε Τετάρτη το Εσπέρας και γίνεται μία μελέτη της Αγίας Γραφής και έρχονται αρκετοί άνθρωποι, μπορούν από 30-40 έρχονται, νέα παιδιά, νέες οικογένειες, πάρα πολύ ωραία.
Ο στόχος της κοινότητας πρώτα-πρώτα είναι να είμαστε μια ευχαριστιακή κοινότητα. Εάν δεν είναι ο Χριστός το κέντρο της ζωής της κοινότητος, τότε ό,τι και να προσπαθήσουμε να κάνουμε, θα αποτύχουμε κάπως. Είναι αυτός ο Κύριος ο οποίος ευλογεί τις προσπάθειες και της Αρχιεπισκοπής και της Ενορίας εδώ, για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε και το σχολείο και τα πάρα πολλά προγράμματα που προσφέρει η κοινότητα και για την νεολαία και για τους υπερηλίκους. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα, ομάδες νέων, έχουμε αθλητικές ομάδες, μπάσκετ. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα και όλα αυτά είναι για να κρατήσουμε τα παιδιά μας κοντά στην στέγη της Εκκλησίας και να ξέρουν πως μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στη ζωή μας όταν έχουμε και τον Χριστό σαν οδηγό στη ζωή μας. Και τα παιδιά μας το νιώθουν αυτό. Το βλέπεις. Hand in hand we go to church. Go to church. Go to church, hand in hand we go to church every Sunday. Για την Χαλκιδική. Η Χαλκιδική είναι χεροδονήσος της Μακεδονίας και γεωγραφική αποτελεί την απολύζη της κεντρικής Μακεδονίας. Τον Άγιο Πέλαγος έχει χαρακτηριστικό σχήμα τα πόδια της Χαλκιδικής. Της Κασάνδρας η Χερονήσος, της Σιδόνιας και η Χερσονήσος του Άγιο Όρους. Εμείς είμαστε κοντά σε αυτό το λιοντάρι. They come from where you see this lion, the statue of this lion, that's where they're from, close there. Είμαστε ο Οργανισμός Γονέων και Κηδεμόνων του Ελληνικού Σχολείου του Αγίου Νικολάου. Το ξέραν οι ενωρίτες μας ως απογευματινό και προσπαθούμε να ενισχύσουμε το ταμείο μας για να μπορέσουμε να κάνουμε δραστηριότητες για τα παιδιά. Και εδώ η κοινότητά μας βοηθάει όσο μπορεί. Όλα αυτά είναι δωρεές από τους ενωρίτες μας και όλοι μας προσπαθούμε για το καλύτερο. Και μαζί με τη Σάντρα, χαίρετε. We're together, trying to raise money for the Hellenic School. Thank you for supporting us. Γεια σας, με λένε Έφη. Οι γονείς μου είναι από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι γεννημένη εδώ στη Νέα Υόρκη, είμαι δασκάλα. Δουλεύω με παιδάκια που έχουν προβλήματα, που δεν μαθαίνουν εύκολα. Εδώ είναι τα παιδάκια μου, ο Θοδωράκης και η Ελένη. Και εδώ είμαστε στον Άγιο Νικόλαο, αγαπάμε πάρα πολύ την εκκλησία μας, προσπαθούμε να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή. Αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα, θα πάμε φέτος και είμαστε τόσο χαρούμενοι που θα πάμε στην Ελλάδα φέτος. Με λένε Σοζωή, είμαι Έλληνας και πάω σχολείο στην Άγια Νικόλαος. Θέλω να πάω στην Ελλάδα και την αγαπώ πολύ. Ήθελατε να ξέρετε για που μιλάμε ελληνικά εδώ στην Αμερική. Οι εκκλησίες έχουν τα σχολεία εδώ και από μικρά παιδάκια πηγαίνουμε εκεί και μαθαίνουμε διάφορα, πώς να διαβάζουμε, την ιστορία. Κάνουμε και Μαρτίου 25 γιορτάζουμε. Τα παιδιά μου φέτος ντυθήκαν και τσολιάδες και εκεί μέσα οι καθηγητές μας μαθαίνουν διάφορα και υπάρχει πολλά παιδιά εδώ που έχουν μάθει τη γλώσσα. Ο γιος μου πάει στο αυτό το σχολείο, ο Άγιος Νικόλαος, και έχει μια πάρα πολύ καλή δασκάλα, τη λένε κυρία Βολίκα, και είναι μεγάλη γυναίκα, αλλά έχει πάρα πολύ αγάπη για τα παιδιά και πάρα πολύ αγάπη για την Ελλάδα. Είναι πάντοτε τόσο ενθουσιασμένοι για την Ελλάδα και έτσι μαθαίνουν και τα παιδιά μας να αγαπάνε την Ελλάδα. Τι κάνατε σήμερα την κυρία Βολίκα το πρωί? Μάθαμε τραγούδια. Είπαμε τα πολιτεία και το πολιτείο του Αγίου Νικολάου. Α, μπορούμε να το ακούσουμε. Κανόνα πίστεως ελιώνα πραόνια.
πείτε, Πάτερ, και για την παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μέσα σε ένα πολύ πολιτισμικό τόπο. Διάφορες εθνότητες, θρησκείες είναι όλες μαζεμένες εδώ στην Αμερική. Ναι. Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο εκπέμπετε εσείς σαν Ορθόδοξη Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι έτοιμη να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους, διότι η Εκκλησία είναι η αλήθεια και είναι η σωτηρία του κάθε ανθρώπου. Επομένως, η Εκκλησία είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο, αφού και θέλουν αυτοί να μάθουν και να γίνουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Το περασμένο Σάββατο του Λαζάρου είχαμε την ευλογία να βαπτίσουμε 5 πρόσωπα τα οποία ασπαστήκανε την Ορθοδοξία. Ήτανε όχι από ελληνικές οικογένειες Ορθόδοξες, ξένες οικογένειες. Ενήλικες. Ναι. Και έχουμε βαπτιστήρι για ενήλικους και μπορέσαμε και τους βαπτίσαμε εκεί. Επομένως, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην κουλτούρα που ζούμε εδώ στην Αμερική για την Ορθοδοξία. Μαθαίνουνε, ακούνε, βλέπουνε καμιά φορά στο YouTube ορισμένα προγράμματα ή στο διαδίκτυο κάτι έχουν ακούσει για την Ορθοδοξία και τους κινεί την περιέργεια και μας τηλεφωνούν και ρωτούν, θέλουμε να μάθουμε για την Ορθοδοξία. Και είμαστε έτοιμοι για να αφιερωθούμε, για να τους βοηθήσουμε, να τους προετοιμάσουμε, να βαπτιστούν και μετά αυτοί μόνοι τους να πάρουν αυτό το ήθος του Ορθοδόξου. Και υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες έτσι στην κοινότητα που έχουν ασπαστεί την Ορθοδοξία. Και θα κάνουμε τώρα σε μερικές ημέρες, θα έχουμε το πανηγύρι μας. Ναι, είδαμε κάποιες αφίσεις από έξω. Τετραήμερο χρόνο. Από ό,τι είδαμε, 4 ημέρες. Και μαζί με το πανηγύρι φιλοξενούμε τους ανθρώπους, προπαντός τους ξένους που έρχονται και μπαίνουν μέσα στο ναό, βλέπουν το ναό, έχουμε ορισμένους που τους εξηγούν τι είναι το κάθε τι μέσα στο ναό. Έτσι κινείται η περιέργεια των ανθρώπων, γιατί δεν έχουν δει, περισσότερες φορές δεν έχουν δει. Δεν έχουν μπει μέσα σε ναό Ορθόδοξο και πολλοί δεν ξέρουν και τι είναι η Ορθοδοξία. Και έτσι μας δίνεται η ευκαιρία για να μπορούμε να ευαγγελίσουμε κάπως ορισμένους προς την πίστη. Έχουμε φυλάδια, βιβλία τα οποία δίνουμε και μπορώ να πω κάθε χρόνο αφού γίνει το πανηγύρι θα μας τηλεφωνήσουν 2 ή 3 και θα πούνε ενδιαφερόμεθα να μάθουμε λίγο περισσότερο για την Ορθοδοξία. Χωρίς εμείς να γίνουμε επιβλητικοί, ας πούμε, σε κάποιον, αυτοί έρχονται σε μας. Δεν είναι ανάγκη εμείς να πάμε σε αυτούς, αλλά έρχονται σε μας και ζητούν. Και έτσι πρέπει να είναι. Δεν κάνουμε, ας πούμε, ιεραποστολή για να αλλάξουμε την πίστη καμιανού ανθρώπου. Αλλά αυτοί μαθαίνουν για την Ορθοδοξία και έρχονται και βλέπουν, όπως είπε και ο Χριστός στον Φίλιππο, έτσι. Έρχου και είδε. Έρχου και είδε. Από το 69 έχω έρθει εδώ πέρα. Το γιο μου τον έφερα 2 χρονών και τώρα είναι επίτροπος στην εκκλησία. Μια χαρά είναι. Έχω 2 κόρες, έχω 6 εγγόνια και 3 δισέγγωνα. Τα παιδιά μου έχουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Εγώ πήγαινα και ερχόμουν στην Ελλάδα όταν πιο νέα, τώρα είμαι πολύ μεγάλη και αποφεύγω τα ταξίδια. Έχω έρθει στην Αμερική όταν ήμουν 22 χρονών. Δύσκολα χρόνια.
Αλλά στο τέλος όλα καλά, μεγαλώσαν τα παιδιά μου, σπουδάσανε, είναι όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, έχουμε συνηθίσει εδώ, είμαι 45 χρόνια πια. Αγαπώ την Ελλάδα, αλλά αγαπώ και τη δεύτερη μου χώρα, την Αμερική. Είμαι η Ελένη Καλτεριμτζής, ήρθα από την Θεσσαλονίκη πολύ νέα, έκανα εδώ τα παιδάκια μου. Ήρθα για μια καλύτερη χώρα, αλλά την Ελλάδα μου δεν την αλλάζω, γιατί είναι η πατρίδα μου που γεννήθηκα, έχω συγγενείς, αδελφές και ξαδέρφια, είμαι μόνη μου εδώ, αλλά έχω δύο κορίτσια και δύο εγγονάκια και το κανάλι σας είναι πολύ ωραίο, ο αγώνας που κάνετε εκεί είναι πολύ καλός, πολύ για τη θρησκεία μας, κάνετε καλή δουλειά, η αδερφή μου η Βίκη Ελευθεριάδου, που πηγαίνω στην Ελλάδα και τη βλέπω, ακούει πάντοτε αυτό το κανάλι σας. Ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε, να είστε καλά και να φωτίζετε τον κόσμο στην Αγία Ελβία. Εγώ είμαι πρώτη γενιά εδώ στην Αμερική. Οι γονείς μου και οι δύο ήρθαν από τη Μακεδονία, Αξούπολη Κιλκής, ένα όμορφο μέρος με πολύ καλό κόσμο και έχω περάσει πολύ καλά εκεί τα καλοκαίρια πηγαίνα. Πηγαίναμε και στη Χαλκιδική και στην Ασπροβάλτα, στην Αγία Λιδία πολλές φορές, που είναι η θεία μου καλόγρια. Σαν παιδάκι η Ελλάδα ήταν πολύ όμορφη και έχω πολλές καλές μνήμες από εκεί πέρα. Περάσαμε πολύ ωραία, έχει τις παραλίες, έχει και ωραία δάση και πλούσια μέρη. Τώρα έχω εγώ δύο παιδιά, 6 και 5, αρχίζουν νηπιαγωγείο και πηγαίνουν και εδώ απογευματινό σχολείο στα ελληνικά μαθαίνουν και αρχίζουν και αγαπάνε την πατρίδα. Εδώ στην κοινότητα του Αγίου Νικολάου βρήκαμε πολλούς πιστούς Έλληνες, όλοι βασικά οι πιο πολλοί Έλληνες είναι εδώ, με πολύ αγάπη μας δέχονται. Κοντά μας είναι η κυρία Φέδρα και η κυρία Αντωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας. Να μας πείτε δύο λόγια στην κάμερα και εσείς. Είμαστε εδώ από την ενορία του Αγίου Νικολάου για πολλά χρόνια. Έχουμε τα παιδιά μας και τα γονάκια μας εδώ που έχουμε μεγαλώσει. Και αγαπάμε πάρα πολύ την κοινότητα γιατί έχουμε ευχάριστους ιερείς. Το Φάδερ Παύλο και το Φάδερ Αριστίδη, που είναι υιός της κυρία Αντωνίας. Και χαιρήκαμε πολύ που ήρθατε σήμερα, γιατί ήταν μεγάλη ευχαρίστηση που σας είδαμε, που ήρθατε από τόσο μακριά. Ευχαριστούμε πολύ. Και να ξαναρθείτε πάλι, γιατί αγαπάμε να έρχεται ο κόσμος, να βλέπει την κοινότητά μας. Είναι ευχάριστη για τους γονείς και για τα παιδιά μας. Και τα γονάκια μας. Είμαστε στον Αγιο Σπυρίδωνα στο Σικάγο, Ιλινόης. Και εκεί μεγάλωσε και ο γιος μου, τελείωσε και μετά σπούδασε και ήρθε εδώ πέρα. Και είμαι και εγώ τώρα και είμαι πολύ ευχαριστημένη εδώ και έχω ωραίους φίλες. Και χάρηκα πολύ σήμερα που σας γνωρίσαμε και μου είπε ότι είσαστε από την Ελλάδα. Δεν την ξεχνάμε ποτέ και σας κοιτάμε και στο κανάλι. Και εύχομαι καλή δύναμη να έχετε, ο Θεός να σας δίνει πάντα υγεία και να σας συνοδεύει όπου πάτε. Στην ενορία του Αγίου Νικολάου υπηρετούν δύο ιερείς, ο πατήρ Παύλος, ο οποίος είναι και ο προϊστάμενος του ναού, αλλά και δίπλα του, κοντά του, έχει τον πατέρα Αριστίδη, το ίδιο ευλαβή ιερέα, ο οποίος είναι και αγιογράφος και μάλιστα είμαστε μπροστά και σε μία εικόνα δική του, έργο του πατρός Αριστίδη. Πάτερ Αριστίδη, την ευχή σας. Τη δική σας ευχή. Χαιρόμαστε πάτε. Πολύ που υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στους δύο ιερείς, εσάς και τον πατέρα Παύλο, αλλά και πολύ καλή συνεργασία με το σχολείο, με την κοινότητα και βέβαια είστε αγιογράφος. Προσπαθώ. Είναι από μικρή ηλικία ήθελα να μάθω την αγιογραφία. Νομίζω μεγάλωσα σε μια ενορία στο Σικάγο και ήταν πολύ όμορφη η αγιογράφηση του ναού
Και αυτό κάπως με παρεκκίνησε να έρθω πιο κοντά στην Εκκλησία και σιγά σιγά μου έβαλε ο Θεός το καλό λογισμό να γίνω ιερέας. Οπότε η αγιογραφία πάντοτε ήταν μια αγάπη που είχα μέσα στην καρδιά μου και ακόμα προσπαθώ να μάθω όχι μόνο να φτιάχνω εικόνες, αλλά να ζω και να μαθαίνω τα παιδιά να ζούνε, να γίνουνε εικόνα Θεού μέσα στην σύγχρονη κοινωνία μας. Πού μάθατε γεωγραφία? Μετά, όταν τελείωσα την θεολογική σχολή στη Βοστόνη, του Τιμίου Σταυρού, του 2009, άρχισα κάποιες σπουδές σε ένα πανεπιστήμιο εκεί στη Βοστόνη, αλλά δεν μου άρεσαν και σκέφτηκα είναι ευκαιρία τώρα να πάω να κάνω αυτό που θέλω και αποφάσισα, ήμουν τότε αραβωνιασμένος και μου έδωσε ευλογία η αραβωνιαστική μου, να πάω στο Άγιο Όρος. Πήγα στη Μονή Ξενοφόντος, για 3 μήνες έμεινα. Συνδέθηκα πολύ με τους πατέρες εκεί στο Άγιο Γραφείο, τον πατέρα Λουκά, τον πατέρα Δαβίδ, και έτσι έκατσα μαζί τους και έμαθα τα πρώτα βήματα, ας πούμε, της αγιογραφίας. Και μετά όταν γύρισα, παντρευτήκαμε, συνέχισα μόνος μου, ας πούμε, τους έστελνα τις εικόνες, φωτογραφίες που έφτιαχνα και έπρεπε να περιμένω 1 μήνα μέχρι που να με απαντήσουν για να μου δώσουν, ας πούμε, κάποιες διορθώσεις και έτσι σιγά σιγά μπόρεσα να μάθω και ακόμα μαθαίνω. Πολύ ωραία. Εσείς γεννηθήκατε εδώ στην Αμερική? Μεγάλωσα και γεννήθηκα στο Σικάγο. Ναι. Στην Ελλάδα πηγαίνετε καθόλου? Ναι, από μικρός πήγαινα στην Ελλάδα. Κάθε 2 χρόνια πηγαίναμε οικογενειακώς. Η καταγωγή μας είναι από την Καλαμάτα, έξω, ένα χωριό έξω από την Καλαμάτα. Και τώρα που έχουμε 3 παιδιά, πηγαίνουμε κι εμείς. Προσπαθούμε όχι κάθε καλοκαίρι, αλλά κάθε 2 χρόνια. Λίγο για τη ζωή σας εδώ στην Αμερική. Εσείς είστε δεύτερης γενιάς, γεννηθήκατε εδώ. Οι γονείς σας από πού ήταν? Είμαι 3η γενιά. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στο Queens της Νέας Υόρκης. Ο παππούς μου γεννήθηκε στην Κοζάνη. Και οι άντρες της γενιάς μου, του σόι μου, παντρεύονταν Ελληνίδες. Και η μόνη εξαίρεση είναι που παντρεύτηκα την γυναίκα μου, που καταγωγή της είναι από τη Λίμνο. Λοιπόν, και προσπαθούμε και να κρατήσουμε τις παραδόσεις, τα έθιμα και την πίστη μας και την ελληνικότητά μας εδώ στην Αμερική. Όπως είχα πει, είναι η καταγωγή της από τη Λίμνο, αλλά είναι εδώ γεννημένη και αυτή. Και όπως σας είπα, είναι η εξαίρεση από το σώμα μου, που παντρεύτηκα Ελληνοαμερικανίδα. Έχουμε μία κόρη, την Κατερίνα. Μιλάει ελληνικά η Κατερίνα? Βέβαια μιλάει ελληνικά. Στα ελληνικά σχολεία εδώ πήγε της Νορίας? Όχι, πήγε στο δημόσιο σχολείο, αλλά πήγε σε ένα από τα πολύ καλά γυμνάσια του Queens εδώ, της επικράτειας, και μάλιστα πήρε αρχαία ελληνικά. Λοιπόν, και έμαθε και αρχαία. Και μάλιστα κάνουμε πολύ αυτό το text που κάνουμε και μια φορά της ρωτάω την κόρη μου, προσπαθώ όλα στα ελληνικά. Και λέω, κόρη πού είσαι? Μου λέει στα αρχαία ελληνικά, οδεύω ήκαδε. Οπότε με έκανε περήφανο. Μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη για 10 χρόνια, γι' αυτό έμαθα τα ελληνικά που ξέρω. Και πάω τα τακτικά στον Όλυμπο, στο Λιτόχωρο και έχω πάει στη Μονή του Αγίου Διονυσίου. Και μου είπε ο πατέρας ότι είμαστε από την άλλη μεριά. Οπότε την άλλη φορά που προσπαθούμε Θεσσαλονίκη, θα προσπαθήσω να έρθω στη μονή σας να το δω. Όταν πήγαμε στο γραφείο σας, Πάτερ,
Είδα εκεί έχετε κάνει και μία γωνίτσα πολύ όμορφη ως εξομολογητήριο. Ναι. Πείτε μας, έρχονται οι άνθρωποι, εξομολογούνται? Πάρα πολύ, Πάτερ, ναι. Τώρα προπαντός τη Μεγάλη Σαρακοστή, εφέτος, ο πατήρ Αριστίδης και εγώ είχαμε πάρα πολύ κόσμο για εξομολόγηση. Στις εποχές αυτές έρχονται πάρα πολλοί για να εξομολογηθούν. Είναι ευλογία και αυτό, ένα σημάδι και αυτό των εποχών μας, που ο κόσμος γυρεύει κάτι πιο βαθύ, μια άγκαιρα μέσα. Και νομίζω ότι ζωή. Εκεί μόνο μπορεί να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, ακριβώς, ο σύγχρονος άνθρωπος. Ακριβώς. Είδαμε εδώ ότι όλοι οι άνθρωποι από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι στη δουλειά τους, τρέχουν με το άγχος. Και μπορώ να πω οι περισσότεροι ήταν νέα παιδιά, που αυτό είναι άλλο σημάδι. Οι περισσότεροι ήταν νέοι. Μακάρι, το ευχόμαστε να έρχονται οι άνθρωποι και να εξομολογούνται και να λειτουργούνται και να συνομιλούν με εσάς τους ιερείς για να παίρνουν δύναμη να συνεχίζουν την πορεία της ζωής τους, αλλά κυρίως να αγαπούν τον Θεό. Ναι, Πάτερ, γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό υπάρχουμε. Ευχόμαστε, Πάτερ, να σας δίνει ο Θεός δύναμη πολύ. Ευχαριστούμε, Πάτερ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και εσείς να προσεύχεστε για μας όλους εδώ. Εμείς τώρα ακόμα πιο πολύ θα προσευχόμαστε. Ναι, γιατί είδαμε τον αγώνα σας, τις αγωνίες σας, τις δυσκολίες σας. Η Ελλάδα για μας είναι μια ευλογημένη γη, διότι έχετε τους Αγίους μας. Όσο και να ξεφύγουν οι Έλληνες από την Ορθοδοξία, δεν θα μπορέσουν, διότι είναι οι Άγιοι εκεί. Και τους καλούν πίσω όλους. Εμείς εδώ στην Αμερική δεν έχουμε έτσι, ας πούμε τώρα έμαθα πρόσφατα πως πήρατε την εικόνα του Άξιον Εστίν από το Άγιον Όρος και ήρθε στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών. Και πηγαίνουν χιλιάδες άνθρωποι να σπαστούν την Παναγία μας. You know? Αυτά μας λείπουν κάπως εδώ στην Αμερική και τα χρειαζόμεθα, τα χρειαζόμεθα. Θα ήταν ωραία να έρθει μια ημέρα και η εικόνα του Άξιον Εστίν εδώ στην Αμερική και να μπορούμε να την ασπαστούμε όλοι μας και να πάρουμε την ευλογία της Παναγίας. Ασφαλώς η Παναγία είναι πάντα μαζί μας. Εμείς έχουμε ωραίο αντίγραφο της Παναγίας Προυσιωτήσει στο ναό, θα την είδατε. Είναι ακριβές αντίγραφο της Παναγίας Προυσιωτήσει. Και η Παναγία μας έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα στη ζωή των ανθρώπων. Έρχονται, βλέπεις τους ανθρώπους καθημερινώς και πάνε στην εικόνα και σκύβουν το κεφάλι τους και προσεύχονται για διάφορα προβλήματα και ζητήματα που έχουν και παίρνουν μεγάλη ανακούφιση από την Παναγία μας. Αυτή είναι η παρηγοριά όλων μας. Και ευχόμαστε να έχετε την χάρη της Παναγίας μας, να σκεπάζει και εσάς και εμάς και όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, να σας δίνει δύναμη να συνεχίζετε το έργο σας. Ευχαριστούμε, Πάτερ. Εγώ είμαι από τα Γενιτσά, έχω ένα χρόνο στη Νέα Υόρκη. Δουλεύω στο New York Presbyterian, ερευνητικά, δουλεύω σε ερευνητική θέση δηλαδή. Τελείωσα την ιατρική στην Ελλάδα. Η ζωή εδώ είναι αρκετά διαφορετική συγκριτικά με την Ελλάδα. Οι ρυθμοί και στη δουλειά και γενικότερα τη ζωή είναι πολύ πιο γρήγοροι, πιο έντονοι. Δουλεύουμε αρκετές ώρες και εννοείται πως μας λείπει η Ελλάδα. Συναντάμε Έλληνες, ναι, υπάρχει ελληνική κοινότητα και αυτό που μου έκανε αρκετή εντύπωση είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που ζουν στη Νέα Υόρκη. Γι' αυτό νιώθουμε έτσι πολύ πιο οικεία. Στην Ελλάδα έχουμε σκοπό να γυρίσουμε πάλι προς το τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή μετά από ένα χρόνο αφού είμαστε εδώ. Και μακροπρόθεσμα θέλουμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα, ναι. Δεν θέλουμε να μείνουμε για πάντα. Είναι καλή η Αμερική, μας δίνει πολλές ευκαιρίες επαγγελματικά, αλλά ο στόχος είναι να γυρίσουμε πάλι πίσω.
Καλώς ήρθατε στη Νέα Υόρκη. Βρίσκομαι 2 χρόνια στην Αμερική. Έχω αποφοιτήσει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης στο τμήμα ιατρικής. Εργάζομαι ερευνητικά στη Νέα Υόρκη στο νοσοκομείο Hospital for Special Surgery με πάνω στην ορθοπαιδική χειρουργική. Η ζωή στην Αμερική είναι πολύ διαφορετική από αυτά που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Οργανωμένες συνθήκες ζωής, αυξημένες όμως ώρες εργασίας. Όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες, ειδικότερα στον τομέα της ιατρικής, η οργάνωση και οι δομές είναι αυξημένου επίπεδου. Οι περισσότεροι άνθρωποι που εργάζονται στην Ελλάδα δεν μπορούν καν να φανταστούν το τι συμβαίνει εδώ. Σίγουρα αξίζει για κάποιον που θέλει να δουλεύει σκληρά να κυνηγήσει μια θέση, γιατί κάποιος που δουλεύει και εργάζεται σκληρά θα ανταμυφθεί από τους εργοδότες εδώ. Ωστόσο, η ανταγωνιστικότητα είναι πάρα πολύ υψηλή και κάποιος θα πρέπει να είναι πολύ αποφασισμένος ώστε να αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του για να κυνηγήσει και να εξελιχθεί μέσα στον εργασιακό χώρο στην Αμερική. Όσον αφορά την επιστροφή στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι σκούρα, ειδικότερα στον τομέα της ιατρικής. Δεν θα έλεγα ότι αξίζει για κάποιον να επιστρέψει. Ωστόσο, οι οικογενειακοί λόγοι και η ποιότητα ζωής και η καθημερινότητα είναι βασικές αιτίες για κάποιον να γυρίσει στην Ελλάδα. Ο καθένας επιλέγει το δρόμο του. Σίγουρα, όσον αφορά τον επαγγελματικό τομέα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αλλά σίγουρα το να είσαι κοντά στην οικογένειά σου, στη χώρα σου και κοντά στους ανθρώπους σου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, οπότε ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Μας πείτε, Πάτερ, εσείς ήρθατε από την Ελλάδα εδώ ή εδώ γεννηθήκατε? Θα το καταλαβαίνετε από τα ελληνικά μου, Πάτερ. Είναι πολύ καλά τα ελληνικά. Γεννήθηκα εδώ. Εδώ είμαι γεννημένος, στην Αμερική, από γονείς που ήλθαν από την Μικρά Ασία. Ο πατέρας από τον Πόντο, που τους διώξανε. Τότε δηλαδή στην μικροασιατική καταστροφή. Ναι, στην καταστροφή ήρθε ο πατέρας. Μάλιστα. Εδώ. Εκεί γεννήθηκε, στον Πόντο, κοντά στη Νεάπολη, στη Τραπεζούντα, στη σκάλα της Τραπεζούντας. Και η μητέρα κατάγεται από τη Σμύρνη στα μέρη, από την Κάτω Παναγιά και επάνω στον Διωγμό, στο 22, γεννήθηκε στη Χίο. Αλλά η καταγωγή τους είναι από τη Μικρά Ασία. Ναι. Και ήλθαν εδώ στην Αμερική. Και γεννήθηκα εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλωσα εδώ, πήγα σχολείο εδώ. Αγαπάτε πολύ όμως την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Πολύ. Πονούμε την πατρίδα μας. Έτσι. Και τις χαμένες πατρίδες, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία, την Κύπρο, την έχουμε μισή. Πονούμε, γιατί οι γονείς μας από εκεί ήταν.
Είναι πολλά που μας πούντουν εμάς τους Έλληνες και ευχόμαστε ο Θεός πάντοτε να δίνει και παρηγοριά και δύναμη και όπου είναι ο κάθε Έλληνας να συνεχίζει εκεί τις παραδόσεις του, την πίστη του, να μην τα χάνει. Ναι, Πάτερ μου, ναι. Έχουμε μεγάλη ευλογία που είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είμαστε ευεργετημένοι από τον Θεό. Πράγματι, έχουμε θησαυρό στα χέρια μας. Μεγάλη παρακαταθήκη που λέμε. Σας είδαμε να διακονείτε εδώ στο ναό, να ναι. Βοηθάτε. Τι είστε εσείς? Είμαι μέλος του Συμβουλίου. Είμαστε 21 άτομα που προσπαθούμε να βοηθήσουμε την Εκκλησία. Είμαστε στα διοικητικά εδώ. Βοηθάμε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Όπως καταλάβατε κι εσείς και όπως είδατε, έχουμε μεγάλη τάξη. Γιατί στην Ελλάδα ξέρουμε σμπρώχνουμε και λιγάκι. Εδώ απαγορεύεται το σμπρώξιμο. Λοιπόν, και βοηθάμε. Αλλά βοηθάμε και στα οικονομικά. Σε 2 εβδομάδες έχουμε το Φεστιβάλ της Ενορίας, το οποίο βοηθάει πολύ στα οικονομικά της ενορίας μας, διότι έχουμε πολλά τα έξοδα. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που το κράτος, νομίζω, πληρώνει τους μισθούς των ιερέων. Εδώ όλα από εμάς, από τον οβολό μας. Οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας, με τον οβολό τους, έκτισαν αυτές τις εκκλησίες. Καταλάβετε, πολλοί κάνανε, τα σπίτια τους βάλανε υποθήκη για να μπορέσουν να βοηθήσουν τις εκκλησίες να χτιστούν. Οπότε κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο, κάνουμε τον ανακαινισμό και προσπαθούμε και έχουμε τα σχολεία μας, τα οποία νομίζω θα τα δείτε. Πού είναι ερχόσασταν το Πάσχα να δείτε το τι γίνεται εδώ, λαοθάλασσα έξω. 2.000 κόσμο κλείσαν τους δρόμους. Είμαστε η μεγαλύτερη ενορία των Ηνωμένων Πολιτειών, από ό,τι άμα δεν το ξέρετε εδώ. Μάλιστα. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Μόσχος, στα αμερικάνικα Dean Moskos. Και ένα άλλο πράγμα που μπορώ να σας πω για τον εαυτό μου, άμα έχετε ακούσει για την ΑΕΠΑ, είμαι ο πολιτιάρχης της ΑΕΠΑ στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Οπότε τρέχω και από εκεί, είχαμε και την ελληνική παρέλαση, βοηθήσαμε στην οργάνωση. Οπότε τρέχουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον ελληνισμό. Να πω το τελευταίο, δεν γίνεται τίποτα χωρίς τον κόσμο μας, χωρίς τον λαό. Ο λαός είναι αυτός ο οποίος βοηθεί την Εκκλησία για να μπορούμε να κρατήσουμε ό,τι έχουμε εδώ. Ο Θεός να τους έχει όλους καλά. Και έχετε καλούς ανθρώπους που όσους να μιλήσουμε. Πολλούς καλούς ανθρώπους που αφιερούν χρόνο. Τώρα τους βλέπετε έξω, ετοιμάζουν για το πανηγύρι. Αφήσανε τις εργασίες τους για να έρθουν να ετοιμάσουν το πανηγύρι της κοινότητος. Και το πανηγύρι αυτό το χρειαζόμαστε για να μπορούμε να στηρίξουμε οικονομικώς την κοινότητα. Γιατί, όπως είπα, ο μόνος παράγων που έχουμε είναι η αγάπη των πιστών μας. Αυτοί είναι που κρατούν την Εκκλησία και αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Να ευλογεί ο Θεός ναι. Τους απλούς ανθρώπους και όλους εσάς που ουσιαστικά εσείς τους υπηρετείτε. Να σας ευλογεί όλους και να σας δίνει δύναμη. Ευχαριστούμε, Πάτερ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να εύχεστε κι εσείς για εμάς, για το έργο. Θα έρθουμε να σας επισκεφθούμε. Να έρθετε με μοναστήρι. Πολύ χαρά. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Να επισκεφθούμε. Την ευχή σας να έχουμε. Του Κυρίου μας, της Παναγίας μας. Να μας επιτρέψει την Πάτρε και μια μικρή ευλογία από την Ελλάδα, ένα μάκρο για τη θεολογία και κάποιες εκδόσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε, να εύχεστε. Τα ευχόμεθα και για εσάς και εσείς για μας. Έτσι. Αυτό που μας ενώνει είναι η προσευχή μας, η λατρεία ακριβώς, μας. Ακριβώς, έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε την ευχή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Βρεθήκαμε, αγαπητοί τηλεθεατές, σε μια ενορία ζωντανή που με το πολύπτυχο έργο της αγωνίζεται να κρατήσει αναμένη τη δάδα της Ορθοδοξίας αλλά και της Ελλάδος. Πιστεύουμε πως το σημερινό μας επεισόδιο άλλαξε τη γνώμη πολλών για τη ζωή των Ελλήνων στην Αμερική και έδωσε σε όλους μας ένα μήνυμα ελπιδοφόρο
για το σήμερα και το αύριο της ελληνικής ομογένειας.